μένο μοντέλο, αλλά αυτοί οι νόμοι υπάρχουν διαμεσολάβηση της ταξικής πάλης, στο τρίτο κεφάλαιο. Άρα νόμοι με αυτό τον τρόπο δεν υπάρχουν. Έτσι λέει το τρίτο κεφάλαιο. Είχε την καλοσύνη η κυρία Παπαρίγα να πει καλές κουβέντες για το έργο του κυρίου Σταθάκη και το δικό μου, ότι είναι συγκροτημένο. Ελπίζω να το έχετε διαβάσει, ότι η δικιά μου εμπειρία τη δεκαετία του 80, που είναι σε αυτό το βιβλίο, στα βιβλία που έχω γράψει, είναι για την αποτυχία των εθνικών δρόμων προς το σοσιαλισμό. Του ΠΑΣΟΚ, του Εργατικού Κόμματος στη δεκαετία του 70, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα μαζί με το Σοσιαλιστικό Κόμμα τη δεκαετία του 80. Αυτό φάνηκε ότι δεν υπάρχει κανένας σιδερένιος νόμος. Και κύριε Κεκέρογλου, δεν έχετε κάτι να προσθέσετε σε μια τέτοια συζήτηση? Νομίζω δεν χρειάζεται να κάνετε παρέμβαση. Νομίζω ότι σας ξεπερνάει. Εκεί θα μάθετε ότι δεν υπάρχει κανένας σιδερένιος νόμος, ιδιαίτερα του Μάρξ και του Έγγελς, ότι είναι προνομιακό πεδίο για τη ταξική πάλη το εθνικό επίπεδο. Εκεί θα μάθετε ότι δεν υπάρχει κανένα προνομιακό επίπεδο στο εθνικό επίπεδο για να αντιμετωπίσεις τις χρηματογορές και τις πολυεθνικές, που όταν πας στο εθνικό επίπεδο δεν εξαφανίζονται ούτε οι χρηματογορές ούτε οι πολυεθνικές. Εγώ για όλα αυτά θεωρώ ότι πρέπει να συζητάμε και είναι νόμιμες και σωστές οι διαφορές. Εγώ μόνο ένα παράπονο έχω από το ΚΚΕ. Ότι δίνει την εντύπωση ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Ότι μέσα σε αυτό το καπιταλισμό που είμαστε, πρέπει να κάτσουμε στα αυγά μας για να περιμένουμε καλύτερες μέρες. Όταν υπάρχει η μεγαλύτερη κρίση του καπιταλισμού από τη δεκαετία του 30, δεν μπορούμε να κάτσουμε στα αυγά μας. Πρέπει να δούμε πώς αλλάζει τους σχετισμούς, πώς αλλάζει την ιδεολογία, πώς διαμορφώνει συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον, πώς αντιμετωπίζεις τις ανάγκες των φτωχών, πώς μπορείς να κάνεις το εναλλακτικό παράδειγμα για να αλλάξει αυτός ο τόπος. Σ' όλα σας τα συγχωρώ, αλλά ότι δημιουργείται απελπισία και δεν ενώνεστε με ανθρώπους για να υπάρχει ελπίδα, αυτό δεν έχει καμία σημασία αν δεν το συγχωρώ εγώ. Έχει μεγάλη σημασία όμως, δεν θα σας συγχωρέσει το λαϊκό κίνημα. Ότι αυτή τη στιγμή, στη μέση της μεγαλύτερης καπιταλιστικής κρίσης για 60 χρόνια, το μόνο που λέτε είναι μην κάνετε τίποτα, καθίστε μέχρι να δούμε καλύτερες μέρες.